Αρκετή ζέστη είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα Πέμπτη, ενώ έχουμε και αυξημένε τιμέ σχετική υγρασία. Πολύ υψηλέ θερμοκρασίε επικρατούν και σήμερα για τρίτη διαδοχική ημέρα, σύμφωνα και με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η εξασθενημένη άνεμοι σε συνδυασμό με τι υψηλέ θερμοκρασίε αυξάνουν σε πολλέ περιοχέ, όπω και την Δυτική Ελλάδα, το αίσθημα δυσφορία. Τέλος, αυξημένες διατηρούνται οι συγκεντρώσεις σκόνης κυρίως στην Δυτική Ελλάδα αλλά και την Πελοπόννησο. Στην Πάτρα, η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε σήμερα στις 3 το μεσημέρι με το θερμόμετρο να δείχνει 39 βαθμούς Κελσίου. Στο Αγρίνιο, ο υδράργυρος άγγιξε σήμερα στις 6 το απόγευμα τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Πύργο τους 34. Οι υπηρεσίε τη περιφέρεια Δυτική Ελλάδο, οι οποίε σχετίζονται με την πυροπροστασία, είναι έτοιμε να ανταπεξέλθουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει, ενώ και ο Δήμο Πατρέων έχει λάβει μέτρα για την προστασία των πολιτών αυτέ τι μέρε του καύσωνα. Ο Δήμο και ο κοινωνικό του οργανισμό θα λειτουργήσουν δύο κλιματιζόμενου χώρου. Ο ένα χώρο βρίσκεται στο κτίριο των δομών αστέγων στην οδό Μπουκαούρη 100 και Γούναρη, και ξεκίνησε την λειτουργία του από εχθέ Τετάρτη έως και την Δευτέρα, 28 του μήνα, από τι 10 το πρωί έως τι 8 το βράδυ. Όσοι επιθυμούν μπορούν να διαμείνουν εκεί και κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Ο άλλο βρίσκεται στο κτίριο του πρώτου καπι, στην οδό Βοσπόρου 7 στην περιοχή των Προσφυγικών και λειτουργεί από σήμερα έως και την Κυριακή 27 του μήνα.